ανησυχητικό να παρακολουθώ όλη αυτή την ώρα χωρίς να παρέμβω. Ξέρετε, από αυτή τη συζήτηση μπορώ να καταθέσω ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ που γίνεται μέσα από τις περιοδίες και από την επαφή με τον κόσμο. Όλες οι πλευρές έχουν δίκιο. Αλλά αυτό που προσπαθούν όλοι να αποδείξουν είναι ότι λένε την αλήθεια. Και είναι πραγματικά και μια δική μας αξιακή υποχρέωση και δική μου προσωπικά και του συνδυασμού κοιτάμε μπροστά να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία όλων μας, δημοσιογράφων, πολιτικών. Γιατί όλοι αναρωτιούνται, το έλεγε και ο Γιάννης πριν, τι από αυτό θα γίνει, πώς θα γίνει και ποιος θα έχει την ευθύνη. Ακούω πολλά αυτές τις ημέρες. Κυρίως αυτό που ακούω και αυτό που θέλω να καταθέσω είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν να ακούν με ειλικρίνεια καθαρές κουβέντες. Δεν θέλουν, είπε ο συνάδελφος για το κλίμα, ότι αυτά γίνονται για το κλίμα. Αυτός που έχει ανάγκη να ρυθμίσει υποχρεώσεις, δεν τον ενδιαφέρει το κλίμα. Τον ενδιαφέρει η υποχρέωση και η προστασία του από κάθε διοικητικό ή ποινικό μέτρο. Εγώ αυτό ακούω συνεχώς. Κύριε Γιαννούλη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στην Κεντρική Μακεδονία, οι πολίτες θα ψηφίσουν για την οικονομία, για το Σκοπιανό, ή θα ψηφίσουν για την αυτοδιοίκηση? Διότι είναι μια πολιτική μάχη που δίνετε εσείς. Και νομίζω ότι μπαίνουν όλα αυτά μαζί μέσα. Δηλαδή, εσείς θα κουβαλήσετε μαζί και ένα φορτίο μιας τετραετούς διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Θα κουβαλήσετε ίσως και τη συμφωνία των Πεσπών μαζί, χωρίς να έχετε ευθύνη ενδεχομένως εσείς? Καταρχήν, θα κουβαλήσω με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό την προσπάθεια, ο συνδυασμός κοιτάμε μπροστά, να αποδείξει ότι πρώτον, δεν συντίθεται από επαγγελματίες πολιτικούς. Δεν έχουμε υποχρεώσεις με κανέναν από το παρελθόν, δεν δημιουργούμε υποχρεώσεις και για το μέλλον. Και δεν είμαστε επαγγελματίες γιατί δεν έχουμε ανοσία στην ασυνέπεια λόγων και έργων. Συνειδητά το λέω αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η ανοσία και επίσης θα σηκώσουμε το βάρος της πρότασής μας για το μέλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή όλα αυτά που συνθέτουν την επικαιρότητα διέπονται από μεγάλο, μα πάρα πολύ μεγάλο φορτίο παραπληροφόρησης ή κακής πληροφόρησης. Δεν ξέρω αν γίνεται με δόλο, αλλά είναι αλήθεια. Ακούς τα πιο απίθανα πράγματα. Πρέπει να αποδεικνύεις συνεχώς ότι δεν είσαι ελέφαντας. Πείτε μας ένα παράδειγμα. Πάρα πολλά. Πηγαίνεις, ας πούμε, για παράδειγμα, στην πλατεία της Έδεσας και σου λέει μια κυρία, καθώς πρέπει, έχετε κατεβάσει, έχει κατέβει η πινακίδα του μου αεροδρομίου Μακεδονία και έχει μετανομαστεί σε Μίκρα. Μα εκείνη η πινακίδα. Υπάρχει αεροδρόμιο Μακεδονία. Όχι, έχει κατέβει. Ξέρετε, τα σημεία από τα οποία αντλούν πληροφόρηση πάρα πολλοί πολίτες τους οδηγούν και κυρίως είναι παρασιτικά μέσα ενημέρωσης, τους οδηγούν σε αυτή την πλάνη. Εμείς προσπαθούμε να πούμε ότι η αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση είναι και ένας παρεξηγημένος θεσμός. Είναι ερμαφρόδιτος και πολιτικός και αυτοδιοικητικός. Σίγουρα όμως η Κεντρική Μακεδονία αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλά στοιχήματα για το μέλλον. Και εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε μια αδιέξοδη αντιπαράθεση, μια επικοινωνιακή φούσκα που κρατάει 9 χρόνια στην Κεντρική Μακεδονία και να παραβλέψουμε το μέλλον. Να σας πω ένα παράδειγμα πρακτικό, γιατί σίγουρα θα το θεωρήσετε φιλολογικό όλο αυτό. Επικοινωνιακή φούσκα, ποιον εννοείται? Εννοείται κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα? Την σημερινή διοίκηση. Τον κύριο Τζικώστα. Τον κύριο Τζικώστα, εννοείται. Εντάξει, απλώς χαρακτηριστικό παράδειγμα επικοινωνιακής φούσκας. Και θα σας το πω με μια τεκμήριωση πολύ απλή. Ξέρετε ότι στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι σε επιβατική κίνηση και δεν είναι της Θεσσαλονίκης? Είναι το λιμάνι της Ουρανούπολης, αγαπητοί συνάδελφοι, το οποίο, από το οποίο μεταφέρονται στη Χαλκιδική με προορισμό το Άγιο Όρος περίπου 1 εκατομμύριο πιστοί, μοναχοί, εργαζόμενοι, συνεργεία. Περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος εξυπηρετείται από ένα λιμάνι της ντροπής. Της ντροπής κυριολεκτικά. Είναι εικόνες, λέξεις που μας τις μεταφέρουν οι ίδιοι άνθρωποι στην Ουρανούπολη. Και τι λέμε? Δεν χρειάζεται να λέμε μεγάλα λόγια και αριθμούς. 1000 έργα σε εξέλιξη, το ένα ή το άλλο. Σε κάθε σημείο χρειάζεται να δημιουργηθούν υποδομές που με το τρίπτυχο δημοκρατία, σχεδιασμός και αποτελεσματικότητα θα φέρουν και δουλειές. Γιατί για εκεί προσπαθούμε όλοι, σε αυτό το στόχο, να καταπολεμήσουμε την ανεργία, το κυρίαρχο πρόβλημα που υπάρχει οξυμένο στην Κεντρική Μακεδονία. Θα σας ρωτήσω κάτι, κύριε. Ό,τι θέλετε. Σας ακούει ο κόσμος? Διότι έχουμε δει πολλά βίντεο με εσάς να αντιμετωπίζετε με αρκετή ψυχραιμία και θάρρος, ομολογώ, τις πολύ έντονες, μοιάζουν σε μένα που κατοικώ στην Αθήνα, αντιδράσεις των πολιτών για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι, προφανώς οι πρέσπες είναι μέσα στην ατζέντα που συζητάτε.
Θεωρείτε ότι σας ακούν, ότι μπορείτε να σηκώσετε αυτό το αυτοδιοικητικό βάρος που μας, αυτή τη στιγμή μας παρουσιάζεται μέσα σε, σε αυτό το κλίμα? Το σηκώνω ήδη. Το σηκώνω ήδη λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο και παρουσιάζοντας προτάσεις που αφορούν τη ζωή του μεσοπρόθεσμα, άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Όταν, για παράδειγμα, σας λέω το λιμάνι της Ουρανούπολης, ναι, μας ακούνε. Όταν αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχει σε εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα έργα που αφορά τον αρχαίο ελληνικό μακεδονικό πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, είναι το Μουσείο της Βεργίνας. Και υπάρχει η αρχαιολόγος η Αγγελική Κοταρίδη, αγαπητέ συνάδελφε Γιώργο Τερζή, η οποία είναι σεδισμένη από την σημερινή διοίκηση. Είναι η γυναίκα, η νεαρή γυναίκα που ήταν δίπλα στο Μανώλη Ανδρώνικο όταν αποκαλύφθηκε ο τάφος του Φιλίππου. Και χτίζεται στις Αιγαίες στη Βεργίνα ένα από τα εκπληκτικότερα μουσεία, διαδραστικό, ένα πραγματικό κόσμημα, και είναι σε απαξίωση και σε δυσμένεια από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ρωτώ γιατί. Ρωτώ γιατί τα οικοσυστήματα, και εκεί με ακούν οι πολίτες, μας ακούν οι πολίτες, γιατί τα οικοσυστήματα σε τρεις τουλάχιστον νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας είναι νεκρά τοπία, με ευθύνη αποκλειστικά της περιφέρειας. Νεκρά τοπία που δεν είναι μόνο περιβαλλοντική προσέγγιση, δημιουργούν τις προϋποθέσεις και για οικονομική ανάπτυξη ταυτόχρονα. Στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, είπες χαρακτηριστικά, είδες πολλά βίντεο. Σε διαβεβαιώ ότι είδες ένα. Και δυστυχώς η ομάδα αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας έχει και κακή μονταζιέρα. Είδες ένα βίντεο με τρεις ανθρώπους στα Γιάννητσά που αναπαράχθηκε δεν έχω δει μεγαλύτερη ένταση αναπαραγωγής τριών ανθρώπων έναντι άλλων 120 που είτε σε ενθαρρύνουν, είτε συζητούν, είτε διαφωνούν, είτε, εν πάση περιπτώσει, δεν συμπεριφέρονται με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν οι τρεις. Απλώς δεν είναι πλειοψηφικό το εικάζω το ρεύμα υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, ειδικά στην Μακεδονία. Όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο άνθρωπος που θα καταφύγει σε λεκτική βία, σε ένταση, ή ο άνθρωπος που θα πετάξει, όπως έγινε στην Κατερίνη, ένα τέτοιο ποτήρι, και φαντάζομαι ένα τέτοιο ποτήρι όταν το πετάς, Γιώργο, δεν ξέρεις εάν θα φοβήσεις ή αν θα σκοτώσεις. Χρόνια τώρα. Και καταδικαστέω αυτό. Χρόνια τώρα. Δεν το συζητείτε. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι για να δούμε τι είναι καταδικαστέω. Γιατί. Συγγνώμη, Χρήστο, εάν δεν υπήρχε η συμφωνία των Πρεσπών, θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα στη Βόρεια Ελλάδα? Μα η συμφωνία των Πρεσπών δεν έγινε για τις εκλογές. Η συμφωνία των Πρεσπών θα κληθεί στην ιστορία. Για τη δικιά σου υποψηφιότητα θα ήταν άλλο το αποτέλεσμα αν δεν υπήρχε, ενδεχομένως? Εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει μία ένταση, μία συναισθηματική φόρτιση, η οποία όμως δεν εκφράζεται από την πλειοψηφία πετώντας ποτήρια και απειλώντας με βία. Θέλετε να σας πω τη γνώμη μου, την προσωπική? Προσβάλλει και τους πάρα πολλούς, ένα σημαντικό ποσοστό που διαφωνούν και συναισθηματικά και πολιτικά με τη συμφωνία, τους προσβάλλει να εκπροσωπούνται στη δημόσια συζήτηση από τους 3, 5, 10. Σας ρωτάει και ο Ιορδάνης και εγώ και όλοι μας ότι μήπως πληρώσετε εσείς με την ψήφο των πολιτών τη συμφωνία των Πρεσπών. Θα το δούμε αυτό, 26. Όχι, αν το εκτιμάτε εσείς. Αν εκτίμηση λέμε. Εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω αποτέλεσμα και ούτε είναι η δουλειά μου να εκτιμήσω. Δεν θα κρυφτώ όμως πίσω από το δάχτυλό μου. Ναι, το συναντάμε ως ζήτημα. Αλλά με όσους καταφέρουμε να συζητήσουμε, μπορεί να βρούμε και κοινό τόπο. Με αυτούς που σας περιέγραψα, και προσέξτε τι σημαίνει αποδοκιμασία και η καταδίκη της βίας. Χθες στη Θεσσαλονίκη σπάσανε το γυμναστήριο ενός συγγενικού προσώπου του Αλέξανδρου του Νικολαίδη. Ενός ανθρώπου, επειδή μιλάμε όλοι για την πατρίδα και υπέρ της πατρίδος, ενός ανθρώπου που έχει τιμήσει την πατρίδα κατακτώντας χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο. Αν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή ή μια σημαντική τιμή, είναι αυτή η προσφορά στην πατρίδα. Και τι συμβαίνει τώρα? Αποδοκιμασίες. Κύριε Γιαννούλη. Βεβαίως, αποδοκιμασίες. Υπήρξαν και κατά του κυρίου Τζιτζικώστα. Τις είδατε πουθενά? Το ίδιο βράδυ, όταν συνέβησαν οι αποδοκιμασίες στο Καβαλάρι της Θεσσαλονίκης, βγήκα στην τηλεόραση και είπα, και το είπα ειλικρινά, ότι αποδοκιμάζω, καταδικάζω τον κάθε πολίτη που θα φερθεί. Οι Γιαννούλοι όλοι το κάνουν αυτό, νομίζω. Όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, νομίζω, καταδικάζουν. Εγώ δεν έχω ακούσει για αυτά που περιέγραψε ο Γιώργος κάποια καταδίκη για αυτά που συμβαίνουν. Και θέλω να πω κάτι. Σε ένα πράγμα που δεν μπορούμε εμείς να πετύχουμε, πραγματικά εκεί αδυνατούμε, είναι στο να έχουμε ένα ακριβοπληρωμένο επιτελείο επικοινωνίας για να φιλτράρει την κάθε παρουσία. Καλώς. Δείτε το βίντεο του Euronews και θα καταλάβετε τι σας λέω. Πάμε εμείς σε ένα θέμα, κύριοι συναδελφοί, το οποίο έχει προκαλέσει αίσθηση. Βρετανικό δικαστήριο μπλόκαρε την έκδοση μιας ηλικίας 54 ετών γυναίκας λόγω των συνθήκων.